Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ο πρώην υπουργός και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νούμερο Δόψου, κ. Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Κύριε Στυλιανίδη, να σας καλησπέρισω. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους τους τηλεθεατές. Να είστε καλά, να ξεκινήσουμε λίγο από τα ελληνοτουρκικά. Την ένταση που υπάρχει στο Αιγαίο έχει φτάσει στο κόκκινο, θα λέγαμε, μετά και το τελευταίο επεισόδιο στο νησί της Ρο. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει μεταβάλει τους προσανατολισμούς εξωτερικής της πολιτικής. Από μια ισλαμοδημοκρατική χώρα του Ταγί Περντογάν, που προσπαθούσε να αποστασιοποιηθεί από το στρατιωτικό καθεστώς και να βρει ένα βηματισμό προς την Ευρωατλαντική Συμμαχία, μετεξελίχθη σε μια χώρα του αναθεωρητισμού και του νεοοθωμανισμού. Κάτι το οποίο ενδεχομένως δημιουργεί προβληματισμό και στη Δύση αλλά και στο εσωτερικό της ίδιας Τουρκίας. Η κατάσταση οξύνθηκε ακόμα περισσότερο μετά το πραξικόπημα και τις αθρώες φυλακίσεις αξιωματούχων του τουρκικού δημοσίου και του στρατού και τις απολύσεις. Άνοιξε το μέτωπο της Ανατολής με αποτέλεσμα να προσπαθεί να δημιουργήσει θόρυβο στα δυτικά σύνορα και να στείλει μηνύματα και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το ΝΑΤΟ ότι αν δεν προστατευθεί ανατολικά δεν θα διστάσει να δημιουργήσει φασαρίες, συγκρούσεις, θερμά επεισόδια και δυτικά. Αυτή η λογική αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να εξυπηρετεί ενδεχομένως τη σκοπιμότητα των εσωκομματικών εκλογών του Ερντογάν το 2019. Μπορεί ενδεχομένως να εξυπηρετεί και κάποια νοσηρά μυαλά που θέλουν ή πιστεύουν ότι θα γίνει περιφερειακή δύναμη η γείτονα χώρα μέσα από στρατιωτική επιβολή. Επί της ουσίας όμως είναι επικίνδυνη και για την ίδια. Γιατί πιστεύω ότι στην αρχή μιας καλοκαιρινής περίοδου, από την οποία και η Τουρκία και η Ελλάδα προσδοκούν εξαιρετικά ωφέλη από τον τουρισμό, ένα οποιοδήποτε ή υποψία ενός θερμού επεισοδίου και μόνο, μπορεί να σημάνει πάρα πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά και στις δύο χώρες και βεβαίως να κλονίσει και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ανεξαρτήτως των λόγων όμως για τους οποίους η Τουρκία επιδιώκει να εμφανίσει όλον αυτόν τον αναθεωρητισμό και όλη αυτή την επιβολή στην περιοχή ως περιφερειακή δύναμη, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να έχουμε εμείς από τη δική μας την πλευρά τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα, την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε και το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο. Αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη, να προασπίσει αποτελεσματικά τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, να στείλει τα σωστά μηνύματα για συνεργασία και φιλία προς Ανατολάς, αλλά να δείξει ότι δεν διστάζει κιόλας, ότι δεν φοβάται, είναι έτοιμη να προασπίσει κάθε τι το οποίο ανήκει βάσει του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών στην ελληνική κυριαρχία. Μήπως μέσα στην ένταση που υπάρχει από πλευράς Τουρκίας, μήπως θέλει να σπάσει τα νεύρα μας, να γίνει κάποιο άτυχο συμβάν, να πάμε σε σύραξη, κινδυνεύει και... Κατά τη γνώμη μου, ακούστε, κανέναν δεν συμφέρει κάτι τέτοιο και πολύ περισσότερο δεν συμφέρει την ίδια την Τουρκία να μπει σε μια τέτοια περιδίνηση. Ήδη οι κινήσεις που έχει κάνει με την Ρωσία έχουν δημιουργήσει εκνευρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα οποία λέει κατ' επανάληψη για Οθωμανικά χαστούκια ο Ταγί Περντογάν τον εκθέτουν στη Δύση, κλονίζουν παραδοσιακές συμμαχίες της γείτονας χώρας, ενδεχομένως να αναβαθμίζουν γεωστρατηγικά τον ρόλο της Ελλάδος, αλλά την εκθέτουν και την Ελλάδα σε κινδύνους. Η Ελλάδα θέλει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Θέλει να εδραιωθεί το παλιό κλίμα εμπιστοσύνης που υπήρχε όταν η Τουρκία εξέπεμπε ένα μήνυμα ισλαμοδημοκρατίας με ευρωατλαντικό προσανατολισμό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει ξανά τη στροφή και να επανέλθει σε αυτές τις σόφρονες θέσεις ο Ταγί Περντογάν ή αν θα ξεφύγει σε ακρότητες, σε άκρα και σε συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να υπονομεύσουν όχι μόνο τον ίδιο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Πάντως βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δρούν, δεν είναι απούσες, έχει μεταφερθεί ήδη ο έκτος στόλος, ακούγεται για μεταφορά και άλλων στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή. Έχουν αρχίσει συζητήσεις για δημιουργία στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα και έξω από τη Σούδα, και στο Αιγαίο και εδώ στη Θράκη. Υπάρχει μια κινητικότητα και του Ισραήλ στην περιοχή και της Γαλλίας στην περιοχή. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η Τουρκία νιώθει φυλακισμένη στη γεωγραφία της, διότι έχει κάνει χρήση της ΑΟΣ στη Μαύρη Θάλασσα, δεν πράττει όμως το ίδιο και στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο και δεν επιτρέπει και τα άλλα κράτη να εφαρμόσουν το δίκαιο, είτε αυτά τα κράτη είναι η Ελλάδα, είτε η Κύπρος, είτε το Ισραήλ, είτε ο Λίβανος, είτε η Αίγυπτος. Αυτή η απομόνωση όμως στην οποία οδηγείται θα στοιχήσει νομίζω και στην ίδια. Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι διάβλοι επικοινωνίας,
η Ελλάδα να συνεχίσει να στέλνει τα σωστά μηνύματα και η κυβέρνηση να λειτουργήσει με μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι το τελευταίο διάστημα τα συμβάντα ορισμένες φορές τα έχει αντιμετωπίσει με πολύ περίεργη ελαφρότητα. Υποτιμά τα γεγονότα και φαίνεται να μην γνωρίζει καλά την νοοτροπία της γείτονος και την λογική του ανατολίτικου παζαριού. Κύριε Στυλιανίδη, θα πάμε σε ένα σημαντικό ζήτημα, είναι το Σκοπιανό. Ναι, συναντήσει Κοτζιά Δημητρόφ, δύο Υπουργοί Εξωτερικών, περιοδία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στα Βαλκάνια. Θα υπάρξει τελικά συμφωνία? Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το θέμα αυτό δεν θα φτάσει ποτέ στη Βουλή. Γιατί είναι αντίθετη λαοί. Διότι οι γειτονικοί πολίτες των Σκοπίων έχουν μεγαλώσει μέσα σε ένα ψέμα. Τα τεχνικά κράτη έχει αποδειχθεί από τη σύγχρονη ιστορία ότι δεν είναι βιώσιμα. Το είδαμε αυτό και στην πρώην Ιουγκοσλαβία, το είδαμε και στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Αναμφισβήτητα αυτό το κράτος που πάει να μορφοποιηθεί στη γειτονιά μας είναι παράγον ή θέλει να είναι παράγον σταθερότητος και συνεργασίας στην περιοχή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο πάει, καπηλευόμενο την ιστορία, την ταυτότητα ενός άλλου έθνους, δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στο ίδιο, αλλά δημιουργεί προβλήματα και στην περιοχή. Η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει στα θέματα που έχουν να κάνουν με την εθνική ταυτότητα, με την πολιτιστική ταυτότητα των Ελλήνων της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι όχι ο γεωγραφικός όρος, αλλά ο ιστορικός όρος Μακεδονία είναι απολύτως ταυτισμένος με την ελληνική ιστορία, με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία στις θέσεις που έχει υποστηρίξει διαχρονικά, πληρώνοντας και το πολιτικό τίμημα όποτε χρειάστηκε, είναι απολύτως εναρμονισμένη με το λαϊκό και το εθνικό αίσθημα. Η κυβέρνηση θα οφείλει να είναι προσεκτική και να μην προσεγγίζει και αυτή τη διαπραγμάτευση με μια ελαφρότητα και με μια μικροκομματική λογική. Διότι εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση δεν επιτρέπεται να γίνεται, είναι επικίνδυνο. Και όποτε έγινε, ζημιώθηκε η Ελλάδα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Οι Μακεδόνες ήταν ένα κομμάτι του ελληνισμού και της ελληνικής ιστορίας και ως τέτοιο πρέπει να αναγνωρίζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει αυτό το κράτος, ότι δεν θέλουμε να μπούμε στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, αλλά με σεβασμό πάντοτε και στην ιστορία μας και στην ταυτότητά μας. Μάλιστα, να πάμε και στα δικά μας. Τέταρτη αξιολόγηση και έξοδος από τα μνημόνια το καλοκαίρι. Θα συνεχιστεί η Επιτροπή και μετά τον Αύγουστο? Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα κλείνει ένας κύκλος. Η έξοδος στις αγορές μειώνει, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο την παρεμβατικότητα των δανειστών στο εσωτερικό και αυξάνει τη δυνατότητα πρωτοβουλειών από την ελληνική κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή την επόμενη μέρα. Αλλά το γεγονός ότι καλούμεθα να δανειστούμε ακριβότερο πλέον χρήμα με πιο αυστηρές διαδικασίες δεν μας απελευθερώνει πλήρως από την υποχρέωσή μας να ακολουθούμε ορισμένες σκληρές πολιτικές, οι οποίες οπωσδήποτε θα πρέπει να διασφαλιστούν, όχι, δεν το λέω επειδή το θέλω, αλλά επειδή το βλέπω να έρχεται από τους δανειστές. Οι δανειστές θα θελήσουν να έχουν εγγυήσεις ότι θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Η Ελλάδα θα αποκτήσει μεγαλύτερη μεν αυτονομία, δεν θα μπορεί όμως να κάνει και ό,τι θέλει, ιδιαίτερα όταν οι πολιτικές που θα προτάξει η κυβέρνηση τότε θα είναι πολιτικές οι οποίες μπορεί να υπονομεύουν τις θυσίες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, μην δημιουργούμε ψεύτικες υποσχέσεις στον κόσμο. Βγαίνοντας στις αγορές, δεν θα διορθωθούν αυτομάτως τα πάντα. Μπορεί μερικά πράγματα να δυσκολέψουν κιόλας, αλλά σίγουρα θα μας δοθεί ο χώρος και ο χρόνος για να μπορέσουμε να ανατάξουμε την πραγματική οικονομία της χώρας. Αυτό προϋποθέτει σοβαρή κυβέρνηση με σχέδιο. Και η σημερινή κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν διαθέτει αυτό το σχέδιο. Γι' αυτό και ενδεχομένως θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εκλογές και φρέσκια δημοκρατική εντολή πριν μπούμε στο νέο ιστορικό μας κύκλο που θα πρέπει να είναι η ανάταξη της πραγματικής μας οικονομίας. Σε αυτές τις εκλογές πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο μεγάλος νικητής και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλο το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι σοβαρά προετοιμασμένο για τις κινήσεις που θα κάνει από την πρώτη στιγμή με ταχύτητα για να μπορέσει να ανατάξει γρήγορα τόσο την πραγματική οικονομία όσο και την συνεχώς δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία. Την οποία δεν μπορούμε ούτε να την περιφρονούμε ούτε να την παραγνωρίζουμε. Γιατί η κοινωνία σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα και μάλιστα εξαιτίας πολιτικών αυτής της κυβέρνησης, η οποία το 2015 και μετά δεν σεβάστηκε τίποτα. Εφήρμοσε πολιτικές σκληρότερες από αυτές που καθίβριζε, υπονόμευσε την ελληνική οικονομία καθυστερώντας την ανάταξή της, δημιούργησε πρόσθετα βάρη που άλλοι τα λένε ότι είναι 100 δις, άλλοι τα λένε ότι είναι 200 δις. Όλα φύγαν μέσα από τα πορτοφόλια των Ελλήνων. Σήμερα η ελληνική οικογένεια και η ελληνική επιχείρηση δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν.
Εάν δεν γίνει κάτι και στον χώρο της φορολογίας και στον χώρο της ρευστότητος και στον χώρο της ανάταξης του τραπεζικού συστήματος για να μπορέσει η πραγματική οικονομία να σηκωθεί, τότε θα σερνόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνει μια κυβέρνηση που να το πιστεύει και να ξέρει και τη συνταγή. Και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Στανιέλη, να πάμε και στα τοπικά, στα θρακικά, στα περιφερειακά, θα λέγαμε, υποβαθμισμένη Θράκη, γενικότερα περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τις πιο υποβαθμισμένες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τι να περιμένουμε μέσα στο 2018? Ακούστε, δεν ήταν πάντα έτσι. Έτσι έγινε τα τελευταία χρόνια. Και λυπάμαι που θα το πω, δεν θέλω να περιαυτολογήσω. Είναι άχαρο μερικές φορές στην πολιτική να πρέπει να μιλείς για τον εαυτό σου, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η εκπροσώπηση της περιοχής μας είναι ανισομερής, είναι ασθενής, είναι άδικη. Είναι αδιανόητο για μένα να χαστουκίζει κατά αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, να μειώνει τους πόρους από τα 18 εκατομμύρια στα 5.700, να κυνηγάει στα δικαστήρια και στις ΕΔΕ όλες τις προηγούμενες Βρετανικές αρχές πλην αυτών οι οποίοι δέχονται να πολιτευτούν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να απελευθερώνει την μεταγραφή καθηγητών υπονομεύοντας την αναλογία διδασκόντων διδασκομένων και το εκπαιδευτικό επίπεδο που είχε επιδείξει αυτό το ίδρυμα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να απελευθερώνει τις μεταγραφές φοιτητών βάζοντας ως όριο τις 40.000 ευρώ το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν εγώ κατηγορούμενα από τον Αθηναϊκό Τύπο ότι με μια υπογραφή τους 4.000 φοιτητές Κομωτινής τους έφτασα 8.500 και τα περιφερειακά πανεπιστήμια τα δυνάμωσα κατά 25% από όψη φοιτητικού πληθυσμού και χρηματοδοτήσεων, το να πάει σήμερα η Κομωτινή από τους 8.000 στους 2.000 φοιτητές θα είναι καταστροφή και για το πανεπιστήμιο αλλά και για την περιοχή. Σήμερα ο νομός Ροδόπης ιδιαίτερα, αλλά και όλη η Θράκη, ζει από δύο πηγές. Ζει από τον πρωτογενή τομέα και ζει και από τους φοιτητές. Εάν αυτή τη στιγμή το πανεπιστήμιο αυτό υπονομευτεί ακαδημαϊκά, υπονομευτεί οικονομικά και κυρίως υπονομευτεί πληθυσμιακά, τότε το πλήγμα και για τη δημογραφική ισορροπία στην περιοχή και για την πραγματική οικονομία και την ανάπτυξη και για την πνευματική θωράκιση και για την προστασία ακόμα και αυτών των συνόρων θα είναι τρομερό για την Ελλάδα. Δεν θα είναι μόνο για τη Θράκη, θα είναι για την Ελλάδα. Και απορώ αυτή τη στιγμή από τη μαλθακότητα των αντιδράσεων της τοπικής εκπροσώπησης. Κάτω από άλλες συνθήκες, παλιότερες ηγεσίες περιοχής θα είχαν κλείσει τα μαγαζιά, θα είχαν φωνάξει τον κόσμο στην πλατεία και θα είχαν δώσει την τοπική κοινωνία να καταλάβει ότι αν εφαρμοστούν αυτά τα οποία λέει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας, τότε δεν θα υπάρξει την επόμενη μέρα χώρος πλέον για ανάπτυξη στη Θράκη. Λυπάμαι που είναι τόσο ασθενής η αντίδραση. Υπάρχει ένα θετικό όμως, κύριε Στυλιανίδη, το νέο νοσοκομείο Κομωτινής, βέβαια μετά τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου. Ακούστε κάτι, εγώ δεν ανήκω στους πολιτικούς που ισοπεδώνουν και μηδενίζουν τα πάντα. Αλλά θέλω να θυμίσω το εξής, ότι αυτό το πολύ καλό νοσοκομείο το προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας, το οποίο αυτή η κυβέρνηση καθίβριζε τα προηγούμενα χρόνια. Με το Ίδρυμα Νιάρχος έχω συνεργαστεί και στο παρελθόν. Και είναι το πιο αξιόπιστο ίδρυμα που υπάρχει στη χώρα και είναι χαρά το γεγονός και ικανοποίηση ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επέλεξε να το προσανατολίσει προς τα δω. Ωραία, εγώ το χαίρομαι αυτό. Και επειδή έχω μιλήσει και ο ίδιος με τη διοίκηση του Ιδρύματος, θεωρώ ότι ορθώς πράττει και εθνικά ορθώς πράττει, αλλά και από άποψη σχεδιασμού υγείας ορθώς πράττει. Αλλά δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά. Να σας πω κάτι, αυτή η περιοχή χωρίς το Πανεπιστήμιο θα σβήσει. Οι αγρότες ήδη δοκιμάζονται. Από το 2011 που έγινε τελευταία απογραφή μέχρι σήμερα, από τον νομό Ροδόπης έφυγαν άλλα 1.600 άτομα. Κυρίως νέα. Νέοι επιστήμονες, νέοι αγρότες, νέοι επαγγελματίες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Η Κομωτινή τον προηγούμενο χειμώνα δέχτηκε πρόστιμα πάνω από 3 εκατομμύρια από ελέγχους. Δεν λέμε να μην γίνονται έλεγχοι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνονται έλεγχοι μόνο εδώ και να μην γίνονται άλλο. Βεβαίως πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Αυτοί που παρανομούν θα πρέπει να πληρώνουν. Αλλά πρέπει να υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση των τοπικών αγορών. Αλλά το πανεπιστήμιο, επιμένω, το πανεπιστήμιο είναι η ζωή μας. Φανταστείτε αυτή την πόλη. Τι θα είναι χωρίς πανεπιστήμιο. Και δεν κινδυνολογώ καθόλου. Θεωρώ ειλικρινά με τα μέτρα που σας είπα προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν να μιλάει ο κ. Γαβρόγλου για τέταρτη νομική και τώρα να ανοίγει την κουβέντα και για πέμπτη νομική στην Κρήτη. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει για μείωση των εισακτέων. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει για μείωση πόρων. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει για αποχωρισμό των ΤΕΗ του Εύρου, της Καβάλας και της Δράμας από το Δημοκρίτιο. Αυτό είναι καταρχήν προσβολή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Να πάρει ένα από τα ιδρύματά της, τα οποία θα έπρεπε να υπάγονται προγραμματικά και χρηματοδοτικά στην περιφέρεια εδώ, και να τα μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη. Εν τη αυτή περίπτωση, αν αποφασίσαν να μας εγκαταλείψουν, ας μας το πούνε ευθέως και ας έρθουν να πληρώσουν για το τίμημα στις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν. Τα προηγούμενα χρόνια
με την εκπροσώπηση που είχαμε, να γίνονται δρόμοι, να γίνονται κάθετοι άξονες, να δημιουργούνται πανεπιστημιακές σχολές, να πολλαπλασιάζονται οι φοιτητές, να δημιουργούνται καινούρια διδακτήρια σε όλα τα χωριά και τους περιφερειακούς δήμους της περιοχής, να δημιουργείται μέγαρο μουσικής με 24 εκατομμύρια, το οποίο είναι κλειστό για ελάχιστα χιλιάρικα συντήρησης, να δημιουργείται γήπεδο, να παίζει ο πανθρακικός στη Super League, να φτιάχνουμε δύο νέα κλειστά γυμναστήρια, να αποκαλύπτουμε το κρυμμένο επί αιώνες αρχαίο θέατρό μας και να δημιουργούμε γεγονότα πολιτιστικά στην περιοχή που να προσελκύουν το φως και τον τουρισμό από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Και μέσα σε 3 χρόνια να έχουν καταστραφεί όλα και να συνεχίζεται αυτή η καταστροφή και η τοπική εκπροσώπηση να είναι μουγγή. Εγώ λυπάμαι που το λέω, δεν θέλω να μειώσω τους τοπικούς συναδέλφους στο κοινοβούλιο, αλλά πιστεύω ότι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε εκπρόσωπο σε αυτή την περιοχή, η εξωματική αντιπολίτευση δεν είχε φωνή στο κοινοβούλιο για να φωνάξει αυτά τα χρόνια, στήχησε και στοιχίζει. Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Δοντοκότση. Κατά τη γνώμη μου, η πολιτική δεν είναι η βόλτα στα πανηγύρια. Δεν είναι οι selfie φωτογραφίες που τις δημοσιεύουμε στις τοπικές εφημερίδες για να τις θαυμάσουμε μαζί με τους φίλους μας το βράδυ στο καφενείο. Η πολιτική δεν είναι να πηγαίνουμε στα μνημόσυνα, στις κηδείες και στους γάμους και να χτυπούμε πλάτες. Η πολιτική είναι να αγωνιζόμαστε να αναδείξουμε τα προβλήματα αυτού του τόπου. Να νιώθουμε τι περνάει η κάθε οικογένεια, η κάθε επιχείρηση, το κάθε άτομο αυτής της περιοχής και να προσπαθούμε με μεγενναίες προσπάθειες στο κέντρο να πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις που δικαιούται η Ροδόπη και η Θράκη για να μπορέσει να παίξει τον εθνικό ρόλο που καλείται να παίξει. Αυτό είναι πολιτική. Πολλές φορές μου λένε εμένα, γιατί λείπεις τόσο καιρό. Μα και βουλευτής και υπουργός που ήμουνα, προσπάθησα να στήσω ένα δίκτυο ανθρώπων, φίλων, ένα δίκτυο υποστηρικτών της Ροδόπης και της Θράκης και στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Και να σπάσω μια παράδοση που 50 ολόκληρα χρόνια αυτόν τον νομό τον ήθελε έξω από τα κέντρα των αποφάσεων. Και το πέτυχα αυτό το πράγμα. Οι χρηματοδοτήσεις που ήρθαν και τα έργα που έγιναν το διάστημα που είχα την δυνατότητα να επηρεάσω τα πράγματα δεν έχουν κανένα προηγούμενο. Και αν τα συγκρίνει κανείς σήμερα με την πραγματικότητα που μας διαμόρφωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, είναι να κλαίει πραγματικά για αυτόν τον τόπο. Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι στους δύσκολους καιρούς, όπως είναι η σημερινή, χρειάζεται ισχυρή εκπροσώπηση. Και η ψήφος δίδεται μια φορά στα 4 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να καίγεται κατά αυτόν τον τρόπο και να φεδροποιείται κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει οι συμπολίτες μου να πάρουν αποφάσεις δύσκολες το επόμενο διάστημα. Δεν είμαστε τώρα σε εκλογές. Έχουμε την ψυχραιμία να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Ούτε ψηφοθυρούμε τώρα. Τώρα μιλούμε για την πραγματικότητα. Έχει καμία σχέση αυτή η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα με αυτό που ζούσαμε σε αυτόν τον τόπο το 2008 και το 2009 ή αν θέλετε και την περίοδο της κρίσης το 2012 και το 2013. 2.800.000 ευρώ είχα εγκρίνει με την υπογραφή μου ως Υπουργός Εσωτερικών για να ξοφλεί στις οφειλές του ο Δήμος της Κομωτινής στην αγορά της Κομωτινής. 2.5 εκατομμύρια είχαμε εγκρίνει από προγράμματα για να ολοκληρωθεί η Τσανάκλειος. Αυτά είναι έργα τα οποία έγιναν μέσα στην καρδιά της κρίσης με καλή συνεργασία των τοπικών δυνάμεων και του τοπικού βουλευτή και υπουργού. Εάν σήμερα λοιπόν υποφέρουμε, είναι γιατί η κυβέρνηση μας περιφρονεί. Είναι γιατί η τοπική εκπροσώπωση φωνάζει για τα μικρά και πολλές φορές φωνάζει άδικα υπερασπιζόμενη το κόμμα της και όχι τον τόπο της. Εγώ δεν δίστασα να συγκρουστώ με τη Νέα Δημοκρατία και να φύγω και από την κυβέρνηση όταν έκλεισαν τη σχολή αστυνομίας. Και πέτυχα με την επιμονή μου να την ξαναανοίξουμε και να την κάνουμε το κέντρο. Δεν έγινε το ίδιο στους άλλους νομούς, έτσι. Γιατί είχαμε ισχυρή φωνή. Τώρα βλέπω μόνο να χάνονται πράγματα. Μόνο αυτά που κτίζαμε τα προηγούμενα χρόνια να καταστρέφονται. Βλέπω τους συμπολίτες μου να φεύγουν, τα μαγαζιά να κλείνουν, τους αγρότες να έχουν τα σκυμμένα τους κεφάλια μέσα στο καφενείο και να μην μιλούσε κανέναν από απογοήτευση. Αυτό πρέπει να αναταχθεί. Και πρέπει να αναταχθεί με μεγάλη δύναμη, με μεγάλη αποφασιστικότητα και με πολύ σωστή και υπεύθυνη επιλογή όποτε έρθει η ώρα αυτής της επιλογής. Κύριε Στυλιανίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.